Κύριε Ανδρουλάκη, εσείς τι λέτε για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε αυτή την κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπη ολόκληρη η Ευρώπη και γι' αυτό δεν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά? Κύριε Γιαμαλή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε ζήσει και στο παρελθόν κρίσεις όπου οι ευρωπαϊκοί θεσμοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με καθυστερήσεις, με παλινοδίες, στο τέλος έπαιρναν τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουν. Θα χαθεί χρόνος? Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν μπορεί να χαθεί χρόνος, διότι μιλάμε για ένα θέμα υγείας. Λένε ότι θα δώσουν περί 40 δισεκατομμύρια στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν αυτές τις έκτακτες συνθήκες. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο τέλος θα πάρει τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει. Το θέμα είναι, και αυτό πρέπει να είναι το, τουλάχιστον για μένα, το μήνυμα που θέλω να στείλω στους τηλεθεατές σας, ότι μέτρα και ανακοινώσεις του τύπου κλείνουμε τα σύνορα. Ακόμη και σήμερα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είπε ότι αυτό δημιουργεί μια πλαστή αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες. Mm-hmm. Ουσιαστικά, το μόνο μέτρο ασφάλειας είναι τα σύνορα του σπιτιού μας, ώστε να μπορούμε να περιφερειστούμε εμάς και την οικογένειά μας. Άρα, εμείς πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι οι πολίτες, εάν ακολουθήσουν αυτά που λένε οι ειδικοί, δεν θα φτάσουμε στο σημείο της Ιταλίας. Διότι είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι είναι ένας κύκλος και αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία θα έρθει στην Ελλάδα. Αν συμβεί, θα είναι ένας όλεθρος, διότι η Ιταλία και ιδιαίτερα η Βόρεια Ιταλία που έχει πλήξει ο κορονοϊός είναι μια περιοχή με ανεπτυγμένα συστήματα δημόσιας υγείας. Φανταστείτε αυτό να συνέβαινε στο νότο της Ιταλίας. Επειδή λοιπόν τα πράγματα συγκριτικά δεν καταλήγουμε εύκολα σε ένα, αν θέλετε, συμπέρασμα ότι όλα έχουν προδιαγραφεί. Είναι μια μάχη που θα κριθεί μέρα με τη μέρα. Εάν οι πολίτες ακολουθήσουν τις οδηγίες των ειδικών του Υπουργείου Υγείας, εγώ εκτιμώ ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα τα υπόλοιπα θα ασκηθούν πιέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κάνει τις ανάλογες, να πάρει τις ανάλογες πρωτοβουλίες μαζί με άλλες κυβερνήσεις, να σπάσουμε το καθένας μόνος του. Εκτιμώ ότι θα σπάσει τις επόμενες μέρες και θα πάρθουν όλες οι αναγκαίες αποφάσεις ώστε και οι επιχειρήσεις να στηριχτούν και οι εργαζόμενοι να στηριχτούν και να μπορέσει η Ευρώπη να δείξει ότι όταν ο Τραμπ κάνει παιχνίδι λαϊκισμού και λέει δεν επιτρέπω τις πτήσεις από την Ευρώπη, αλλά επιτρέπω από το Ηνωμένο Βασίλειο, λες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην γεωγραφική περιφέρεια της Ευρώπης ή δεν πλήττεται τον κορονοϊό, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξουμε το ύψιστο επίπεδο πολιτικής, αν θέλετε, επάρκειας, ώστε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περάσουν αυτή την περιπέτεια με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ναι, αλλά δεν το έχουμε δει αυτό, κύριε Ανδρουλάκη. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, κύριε Ανδρουλάκη. Σε διάλειμμα, αλλά επειδή... Μόνο μια κουβέντα να πω. Έχει σημασία να μην μιλούμε με μια αίσθηση απεσιοδοξίας. Αμέσως μετά οι κινήσεις λαμβάνονται μέτρα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει παρέμβει έντονα και μάλιστα πριν από την εξέλιξη της πανδημίας. Δηλαδή, ας το δούμε το θέμα, ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Κυρία Σπυράκη, θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως. Είστε έμπειροι, εμπειρότατοι δημοσιογράφος. Ξέρετε ότι όταν πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος, πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Διαφημίσεις πάνω απ' όλα. Διαφημίσεις λοιπόν και επανερχόμαστε αμέσως μετά.